νεκροί. Έξι νεκροί, δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Οι ζημιές κυρίως εντοπίζονται στις περιοχές Νέα Πλάγια, Τρίγλια, Σοζόπολη και Ποτίδεα. Και μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Έχουμε δει εδώ εικόνες αποκάλυψης. Η ευρύτερη περιοχή, να σας πω, το ότι έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Η κίνηση των οχημάτων μέχρι και πριν από λίγη ώρα γινόταν με ιδιαίτερη δυσκολία λόγω πτώσης δέντρων. Προέκυψαν προβλήματα από την κακοκαιρία και στο δεύτερο πόδι του νομού, με τα κυριότερα βέβαια να καταγράφονται στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Έχουμε περισσότερους από 140 πυροσβέστες, την βοήθεια του στρατού. Από εκεί και πέρα εθελοντικές ομάδες. Εδώ στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Προσοχοίδης, με κλιμάκιο που αποτελείται επίσης από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκη Θεόδωρο Καράβλου, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Έχει γίνει ήδη μια σύσκεψη και αυτή την ώρα βρίσκεται και μια δεύτερη σε εξέλιξη. Δύο νεκρούς είχαμε εδώ που βρίσκομαι και εγώ στα Νέα Πλάγια. Μία 54χρονη από την Ρουμανία, τουρίστρια, καταπλακώθηκε από το στέγαστρο ενός ρεστοράν, το οποίο έπεσε από την σφοδρότητα των ανέμων, καταπλακώθηκε μάλιστα και από δέντρα, ενώ νεκρός είναι και ο 8χρονος γιος της, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στον δρόμο και σύμφωνα με όσα μας έχουν πει οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, ο αέρας πέταξε το μικρό παιδί στην τζαμαρία του καταστήματος. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη αμέσως το πήρε, το έβαλε στο όχημά της και έστρεψε αμέσως στο ΕΣΥ εδώ της περιοχής, αλλά το παιδί εξέπνευσε με το που έφτασαν στο ιατρείο. Άλλους δύο νεκρούς είχαμε σε ένα κοντινό χωριό εδώ στην Σοζόπολη. Δύο ηλικιωμένοι από την Τσεχία, επίσης τουρίστες. Σαν παιχνίδι στην κυριολεξία να σας πω, ο άνεμος αναποδογύρισε την τροχοφύλλα στην οποία διέμεναν. Το αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, ενώ ένας πατέρας 39 ετών, τουρίστας από την Ρωσία, έχασε τη ζωή του μαζί με τον γιο του, τον δίχρονο γιο του, στην Ποτίδεα, έξω από ξενοδοχείο, όταν καταπλακώθηκαν από ένα δέντρο. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές που έχει προκαλέσει ο άνεμος. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν είδαμε φαινόμενα πλημμυρών. Ήταν καθαρά λόγω έντασης των ανέμων. Ένα φαινόμενο που διήρκησε μόλις μερικά λεπτά. Καθαρά λόγω, ναι. Καθαρά λόγω της σφοδρότητας του ανέμου. Μάλιστα, ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για δύο κυκλώνες, να το πω έτσι, που σάρωσαν την περιοχή μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Μέσα σε 10 λεπτά που ήταν αρκετά για να σκορπίσουν το θάνατο. Υπάρχει ζήτημα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή, υποδομών ή έχει να κάνει καθαρά με ένα απρόβλεπτο φαινόμενο? Κοιτάξτε, απρόβλεπτο φαινόμενο από τη στιγμή που υπήρχαν προειδοποιήσεις από τα προηγούμενα 24 ώρα, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε απρόβλεπτο. Απλώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την έκταση που θα έπαιρνε αυτό το φαινόμενο. Η σφοδρότητα δηλαδή των ανέμων. Και όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ στις περιοχές, δεν έχουν δει στο παρελθόν τέτοιους ισχυρούς ανέμους. Στην κυριολεξία έχουν ξυλώσει μπαλκόνια, έχουν ξυλώσει στέγες σπιτιών, έχουν ξυλώσει τα κάγκελα από τα μπαλκόνια, έχουν αναποδογυρίσει αυτοκίνητα. Είναι αυτό που σας περιγράφω, είναι πραγματικά εικόνες αποκάλυψης. Ναι, τώρα, όταν βλέπουμε βέβαια θέματα και τις σχετικές εικόνες από την επόμενη μέρα μετά το φαινόμενο. Πραγματικά είναι αγνώριστη η περιοχή για όποιον ειδικά τη γνωρίζει, αλλά και για όποιον δεν τη γνωρίζει. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται η ζημιά που έχει προκληθεί. Όμως, γιατί δεν υπήρξε προειδοποίηση να μείνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους? Υπήρξε υποτίμηση του φαινομένου? Σίγουρα ναι, διότι ήταν όλος ο κόσμος εκείνη την ώρα έξω, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι. Όλοι γνώριζαν ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο ξεγελάστηκαν, επιτρέψτε μου να πω, διότι στην αρχή ήταν πολύ ήπιο το αεράκι.
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μην δώσουν, σημασία, έχοντας την εντύπωση ότι θα είναι μία ακόμη καλοκαιρινή μπόρα, διότι έχουμε συνηθίσει από τις αρχές του καλοκαιριού σε ανάλογα σε μπουρίνια τα οποία πλήττουν τη Βόρεια Ελλάδα. Και υποτίμησαν το φαινόμενο. Μέσα σε κλάσματα όμως δευτερολέπτου έζησαν τον εφιάλτη. Μάλιστα, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψει κάποιος αυτό. Καταγραφή τώρα των ζημιών, που βεβαίως οι μεγαλύτερες ζημιές είναι πάντα οι ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, για τους επιχειρηματίες και για τους ανθρώπους που πλήγηκαν οι περιουσίες τους, πότε αναμένεται να έχουμε? Έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και μία ώρα να γίνεται μία γενική καταγραφή από το κλιμάκιο του Δήμου, που ζητήθηκε ήδη από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι όμως γενική καταγραφή. Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένες καταγραφές από πραγματογνώμονες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς απόσπασμα αυτό από τον Μαρτίνο.